χαρακτηρίσω τον Περιφερειακό Ρικάριο Φαραλάγκη για την αμέριστη εμπιστοσύνη που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως στο κομμάτι της επαφής της περιφέρειας της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά και γενικά στις εξωτερικές σχέσεις και στο πλαίσιο της EPMR, της Επιτροπής Παράκαιων Περιφερειών, που είμαστε μέλος εδώ και πολλά χρόνια. Και να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Κατσανιώτη, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ έχει ενημερωθεί και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Κατσανιώτης, έχουν δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας και το δείξανε ως παρευρισκόμενοι και στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας που έγινε στις Βρυξέλλες πριν περίπου από 20 μέρες με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Εγώ θα συμπληρώσω αυτά που είπαν πολύ σωστά και οι δύο κύριοι πριν, και αυτό που είπε ο κ. Φαρμάκης, ότι στη Μεσόγειο έχουμε σημαντικά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε από κοινού. Ένα παράδειγμα θα φέρω, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή της Μεσογείου είναι κατά 20% ταχύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Είναι ένα στοιχείο στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής που θα πρέπει να μας ανησυχήσει, αλλά και να μας ενεργοποιήσει στο να δούμε από κοινού περιφέρειες, δήμοι και κράτη να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Θα σας πω μόνο ότι αυτή η πρωτοβουλία θέλει να προχωρήσει σε ένα σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των αντίστοιχων ενώσεών τους και των ευρωπεριφερειών. Ο βασικός λόγος που γίνεται αυτή η πρωτοβουλία είναι έτσι ώστε όταν προχωράμε σε διεθνείς σχέσεις και σε διεθνείς συνεργασίες και προγράμματα, να έχουμε ήδη συζητήσει και μακάρι και οριμάσει λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικές εντάσεις που υπάρχουν. Οι διεθνείς σχέσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν και να απασχολούν και τα τοπικά προβλήματα των κοινωνιών. Όταν κάνουμε συζητήσεις με μια άλλη χώρα, θα πρέπει να ξέρουμε, στο επίπεδο περιφέρειας και δήμου δηλαδή, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που έχει η συγκεκριμένη χώρα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμων και περιφερειών, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί εκπροσώπησα και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε αυτή τη διαδικασία, στις Βρυξέλλες, στην υπογραφή. Και πέραν του πολιτικού εγχειρήματος, υπάρχει και το πρακτικό, το οποίο νομίζω ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο τους πολίτες. Είναι ότι εφόσον αυτή η στρατηγική περάσει και στο Συμβούλιο των Υπουργών, ήδη ψηφίστηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών τον Οκτώβριο του 2022, εφόσον έρθει και στο Συμβούλιο των Υπουργών, και είμαστε χαρούμενοι που το έχει αγκαλιάσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η διαδικασία είναι ότι με γνώμη, και εφόσον το ψηφίσουμε βέβαια στο Συμβούλιο Υπουργών, να πάει στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εκεί να συζητηθεί το ενδεχόμενο άνοιγμα και ενός χρηματοδοτικού εργαλείου.